είπε ο Πρωθυπουργός. Ταυτόχρονα όμως αυτό που μας ενδιαφέρει και που έχει να κάνει με το χρέος, είχαμε διάφορα αντικρώμενα εχθές. Από τη μία ότι είναι πολύ σύντομο αυτό, από την άλλη δεν είναι τόσο σύντομο, είναι λίγο πιο αργά, και από την άλλη το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας και ο κ. Σόιμπλε να λένε ξεχάστε το, δεν τα συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή αυτά τα θέματα. Ναι, είναι το πιο αμιγός πολιτικό σκέλος αυτής της μεγάλης διαβούλευσης που κάνει η χώρα αρκετά χρόνια τώρα με τους δανειστές της, η διαχείριση του χρέους και ο τρόπος με τον οποίο θα περιγραφεί αυτό στα πολιτικά κοινά των διαφορών χωρών. Δηλαδή κάθε ελίτ θα περιγράψει στο πολιτικό κοινό της τον τρόπο με τον οποίο θα εξορθολογιστεί το χρέος. Το χρέος δεν μπορεί να μην μπει σε μέτρα που να είναι υλοποιήσιμα και πραγματικά, και επίσης δεν μπορεί η Ευρώπη να συνεχίσει να έχει την παραγωγή χρέους ως οργανικό οικονομικό της κομμάτι. Δεν μπορεί μέρος οργανικό της οικονομίας της Ευρώπης και της Ευρωζώνης να είναι η δημιουργία χρέους, γιατί όλες οι χώρες έχουν υπερδιπλασιάσει το χρέος την τελευταία δεκαετία. Αυτό δεν ακούει στην κοινή λογική. Είναι τεράστια κεφάλαια που αποσπώνται από την πραγματική οικονομία, ονομαστικά κεφάλαια, τα οποία είναι κάπου παρκαρισμένα. Αυτό πόσο μπορεί να συνεχίζει? Η Ελλάδα είναι μέρος ενός προβλήματος, δεν είναι το πρόβλημα. Το διατάφτα όμως, κύριε Σεβαστάκη. Το διατάφτα είναι ότι κάνεις πολιτική, σε αυτή την πολιτική διαλκυστήριδα, κάνεις, πράττεις, προτείνεις, αντιπροτείνεις, διαπραγματεύεσαι, είναι η μοίρα. Δεν θα λήξει καμία διαπραγμάτευση, γιατί είναι ισχυρά συνδεόμενη η ελληνική οικονομία με την ευρωπαϊκή. Επομένως, όλα θα τίθενται συνεχώς υπό αίρεση και υπό διαπραγμάτευση. Και επίσης, να πω κάτι. Ναι. Οι συμφωνίες όλες θα έχουν μία πλαστικότητα. Πάρα πολλά πράγματα θα διορθώνονται στην πορεία. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Έχει ήδη συμβεί. Αυτό έχει ήδη συμβεί. Αν σκεφτείτε τον τρόπο, την πρώτη κυβέρνηση του Παπανδρέου, τη δεύτερη κυβέρνηση, το δεύτερο κυβερνητικό κύκλο επί Σαμαρά και τον τρίτο, επί Τσίπρα, θα δείτε μεγάλες αλλαγές, παραδείγματος χάρη, στην υποχρέωση του πλεονάσματος. Αυτό σημαίνει ότι διορθώνονται πράγματα στην πορεία, ναι, και θα διορθώνονται. Δεν σας ανησυχεί, ναι, ότι βλέπουμε, βλέπετε, εμείς δεν το βλέπουμε, εμείς το υφιστάμεθα, δεν βλέπετε την οικονομία ως απλή τσέπη και όχι στην πραγματικότητα ως παραγωγή? Δεν βλέπετε δηλαδή έναν οικονομικό οπορτουνισμό, αλλά ναι, δεν το βλέπετε ένα καιροσκοπισμό ο οποίος κυριαρχεί πια όχι μόνο στις ελίτ, αλλά και σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι για οποιοδήποτε ιστορικό λόγο να υλοποιήσουν αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέτε. Είναι μια διαχείριση οικονομίας τεχνικίστικη που αφαιρεί τα ποιοτικά στοιχεία που είναι η παραγωγή, που είναι η δημιουργία, που είναι η χρησιμότητα. Τι κάνετε γι' αυτό? Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, και βλέπετε ότι όλες ένα μεγάλο μέρος της διαχείρισης είναι αμυντικό. Και όχι μόνο από εμάς και από τους προηγούμενους. Αμυντικό. Δηλαδή λογιστικά. Τι έχω, ναι, τι. Αυτό λέτε. Και όχι διόρθωση του πυρήνα, που είναι τι παράγω, τι κάνω και κυρίως τι κουλτούρα παραγωγική έχω διαμορφώσει, η οποία έχει χαθεί. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έχει χαθεί η τεχνογνωσία της παραγωγής, της δημιουργικότητας, μέσα από τις γραφειοκρατίες, μέσα από τις επιδοτήσεις, μέσα από την κατάχρηση. Έχει μια νοθρότητα παραγωγική. Πού πάμε λοιπόν? Αυτό είναι το στοίχημά σου. Αυτό είναι το στοίχημά σου. Δεν νομίζω ότι αυτό λύνεται με εντολές, με εντολή ενός υπουργού ή με την απόφαση σε ένα διαπραγματευτικό πάνελ. Αυτό είναι το μεγάλο στίγμα και θα το έχουν και οι επόμενοι και οι μεθεπόμενοι. Κύριε Σεβαστάκη, πολιτική βούληση λέτε εσείς ότι έχετε. Από εκεί και πέρα έδωσε, ναι, και το σύνθημα, υποτίθεται, ο Πρωθυπουργός, και λέει από εδώ και πέρα στο φούλι μηχανές των Υπουργείων. Με συγχωρείτε όμως, αλλά εάν δεν έχουμε και τη δυνατότητα, την οικονομική, αν δεν έχουμε το καύσιμο για να πάνε μπροστά αυτές οι μηχανές, ναι, πώς θα λειτουργήσουν, πώς θα λειτουργήσουν στο φού? Έχεις πάρει έναν χρόνο πολιτικό που μπορείς να κάνεις πολιτική παραγωγή και να στρέψεις την οικονομία σου και να απελευθερώσεις από αυτή την παραγωγική αδράνεια. Τον έχεις πάρει τον χρόνο? Ναι, τον πήρες. Έχεις 1,5 έτος περίπου μπροστά σου, και αυτό σαν χώρα εννοώ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ικανό διάστημα, λέτε, κύριε Σεβαστάκη, αυτό? Αυτός ο 1,5 χρόνο, υποθέτουμε ότι είναι καλύτερες στροφή. Συνθήκες. Ακούστε, δεν θα είναι στατική στροφή. Από την εξοικονόμηση, από την πολιτική εξοικονόμηση, να περάσουμε σε ουσιαστική οικονομική αλλαγή. Έχει οριμάσει, νομίζω, σε όλο το πολιτικό σύστημα, παρόλο που κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια ορισμένοι να το πετάξουν από την ατζέντα.
αυτό το κομμάτι της, το παραγωγικό διακύβευμα. Δεν χρειάζεται και τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό. Ναι, αυτό λέω, σε όλο το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό χρησιμοποιήσα αυτόν τον όρο. Δεν είπα απλώς όλα τα κόμματα. Χρειάζομαι όλο το πολιτικό κρατάει σύστημα. Κρατάει σε αυτό το επίπεδο με τη στάση της πίσω τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια διαχείριση εν μέρη αμυντική, δηλαδή προσπαθεί να φθείρει τον αντίπαλο, νομίζοντας ότι έτσι τον καθυλώνει. Στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι αδρανοποιείται διαπραγματευτικά και παραγωγικά η χώρα. Έτσι νομίζω. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν δυνάμεις σε όλα τα κόμματα που έχουν αυτή την προοδευτική στόχευση. Και πότε θα εκφραστούν? Από κάτω έχετε εκτίμηση? Από κάτω υπάρχουν και λειτουργούν. Να έχουμε εμπιστοσύνη στο βουβό κομμάτι της πολιτικής. Δεν είναι όσα παίζουν στα μίντια αυτά που παράγουν πολιτική. Υπάρχουν κι άλλα από κάτω. Ποιότητες που διαφοροποιούν και τα κόμματα και τις γλώσσες. Μπορεί να τις δούμε και να εκφραστούν και στο αμέσως επόμενο διάστημα, και εννοώ ψηφοφορίες που θα δώσουν. Ναι, εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ. Δεν θα αναφερθούν σε ένα μέτρο, αλλά στην πραγματικότητα θα δώσουν μια άλλη λογική. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, να βγεις από το άγχος, να φθείρεις τον αντίπαλό σου, γιατί νομίζοντας ότι έτσι παίρνεις πολιτικό χρόνο. Δεν τον παίρνεις. Στην πραγματικότητα, φθείροντας τον αντίπαλο, πας και εσύ πίσω μαζί του. Όλοι πάτε πίσω. Μάλιστα. Κύριε Σαλμά, αυτό που είπε ο κ. Σεβασμός.